Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ακολουθεί στις 9:20 σε απευθείας μετάδοση από το Wembley ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Αγγλίας-Γερμανίας, που γίνεται στο πλαίσιο των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 1996. Μετά το τέλος του αγώνα θα μεταδοθεί η εκπομπή «Συνέντευξη» με την Άννα Παναγιωταρέα. Θέμα της σημερινής εκπομπής, ένα 24ωρο πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Για τα τελευταία νέα του 24ωρου θα ενημερωθούμε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και 20 λεπτά αργότερα ο Γκρέγκορι Πεκ, πρωταγωνιστής στο κοινωνικό δράμα «Η κοιλάδα των αποφάσεων». Η ταινία «Και η ζωή συνεχίζεται» αναβάλλεται. Ο ημιτελικός μεταξύ των ομάδων Γαλλίας-Τσεχίας θα μεταδοθεί στις 11:30 από την ΕΤ2. Μείνετε μαζί μας φίλοι μας για να παρακολουθήσουμε σε λίγο σε απευθείας μετάδοση από το Wembley τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Αγγλίας-Γερμανίας που γίνεται στο πλαίσιο των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 1996. Σας πληροφορούμε ότι ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ των ομάδων Τσεχίας-Γαλλίας θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση στις 11:30 από την ΕΤ2. Οι φίλοι τηλεθεατές του δορυφορικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσουν στις 9:25 το 11ο επεισόδιο της σειράς «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», στις 10:30 την εκπομπή «Από την Ελλάδα» και στις 11:15 το ντοκιμαντέρ «Η Μονή Πρεβέλης».